Είμαι ο Σταμάτης Ευάγγελος και είμαι από το 5ο Γενικό Λύκειο Γρήνιο. Καταρχάς, να σου δώσω συγχαρητήρια για την απόδοση σου φέτος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πεις κάποια πράγματα για το πώς σου φάνηκε αυτή η φετινή προσπάθεια. Θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονιά που υπήρχε όλη αυτή η γνωστή υγειονομική κρίση, παρήχε αφενός περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές για να διαβάσουν και να εντείνουν τη μελέτη τους. Και παράλληλα, ελόγευε και ο κίνδυνος να αποσυντονιστούν και να απομακρυνθούν από το στόχο τους με την αγωνία και την ανασφάλεια που επικρατούσε. Ωστόσο, θεωρώ ότι εν τέλει, με σωστό προγραμματισμό και με την κατάλληλη θέληση, μπορούσε να επιτευχθεί μια καλή επίδοση. Πιστεύεις ότι αυτή η χρονιά, με αυτές τις ιδιαιτερότητες που είχε, περισσότερο σας βοήθησε ή περισσότερο δεν σας βοήθησε για να πετύχετε αυτό το στόχο? Ενώ από την άποψη ότι υπήρχε τηλεκπαίδευση, υπήρχαν κάποιες ειδικές συνθήκες, τα προηγούμενα χρόνια, με εξαίρεση πέρυσι φυσικά, που ξεκίνησε όλο αυτό με την πανδημία, δεν υπήρχαν. Προσωπικά θεωρώ ότι στην περίπτωση τη δική μου βοήθησε όλη αυτή η κατάσταση από την άποψη ότι μου παρέχει περισσότερο χρόνο που γλίτωσα από τις μετακινήσεις στο σχολείο ή στα φροντιστήρια και τις άλλες δραστηριότητες για να το αφιερώσω στο διάβασμα και να έχω με αυτόν τον τρόπο περισσότερο χρόνο για εξάσκηση και να ασχοληθώ με τα μαθήματα. Θεωρείς ότι ήθελε συγκεκριμένο τρόπο η φετινή προετοιμασία, δηλαδή ότι αν κάποιος δεν ήταν τόσο μεθοδικός, να πει ότι να χωρίσει τα πράγματα σε συγκεκριμένες ώρες και να έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ήθελε έναν ειδικό τρόπο και αν ναι, ποιος ήταν αυτός? Πιστεύω ότι ανεξάρτητα από τις συνθήκες, που συγκεκριμένα φέτος ήταν πιο δύσκολες, πάντα το χρειάζεται και ο προγραμματισμός του διαβάσματος και η μεθοδικότητα. Είναι, πιστεύω, αναφέρεται στατικά για την επιτυχία ενός μαθητή και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μυστικό κόλπο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, για την επιτυχία, αλλά ένα πρόγραμμα που να βολεύει και να το κάθε μαθητή, τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητές του στη μελέτη. Εσύ πού στόχευες εξ αρχής? Στόχευα εξ αρχής να περάσω κάποια σχολή ιατρικής. Αυτό θεωρώ ότι θα ήθελα να κάνω. Πιστεύεις ότι αυτό το στόχο με την επίδοση θα το πιάσεις? Θεωρώ και ευελπιστώ πως θα το πιάσω, ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελες να πεις σε παιδιά τα οποία θα δώσουν του χρόνου πανελλήνιες? Αν τουλάχιστον επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες που επικράτησαν και φέτος, κάποια συμβουλή? Σχετικά με το ψυχολογικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε το στόχο μας και να σκεφτόμαστε θετικά και αισιόδοξα. Και όσον αφορά το κομμάτι των μαθημάτων, αν μπορώ να αναφερθώ μόνο στη δική μου κατεύθυνση που ήταν οι σπουδές υγείας, θεωρώ ότι η εξάσκηση και η συνεχής ενασχόληση με τα μαθήματα αυτά είναι το απαραίτητο για την επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την φετινή σου επίδοση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, λέγομαι Φιγούλη Βασιλική και είμαι από το 5ο Γενικό Λύκειο Γρηνίου και συγκέντρωσα 18.295 διαδρομών. Συγχαρητήρια και σε σένα για την πολύ καλή σου επίδοση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πεις κάποια πράγματα για τη φετινή σου προετοιμασία. Πώς ένας υποψήφιος προετοιμάζεται για μια χρονιά τόσο σημαντική για τη ζωή του και πώς επιτυγχάνει να συγκεντρώσει τόσα μόρια? Αρχικά χρειάζεται προγραμματισμό, να προγραμματίσεις τη μελέτη σου, να μην αφήνεις κενά και να προσπαθείς έστω και λίγο κάθε μέρα να διαβάζεις και να μην αφήνεις να απομακρύνει το στόχο σου. Με προγραμματισμό πιστεύω ότι μπορείς να το πετύχεις. Η φετινή χρονιά, με όλες τις ιδιαιτερότητες της, δηλαδή την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά, θεωρείς ότι περισσότερο σας βοήθησε ή σε εισαγωγικά μπορεί και να σας χαντάκωσε λίγο στην προετοιμασία αυτή? Εμένα με έριξε λίγο ψυχολογικά η κατάσταση αυτή, γιατί ήμουν μακριά από τους καθηγητές μου που μπορούσαν να με στηρίξουν, αλλά και μέσα από την προσωπική προσπάθεια του καθενός μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αρκεί να έχεις επιμονή και υπομονή για να πετύχεις αυτό που θες. Επειδή αναφέρθηκες πριν στο πρόγραμμα, το πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος πρόγραμμα και όλα αυτά, η φετινή χρονιά ήταν λίγο ανατρεπτική, αφού είπαμε ότι δεν είχε τηλεκπαιδεύσεις κλπ. Το δικό σου πρόγραμμα δηλαδή ποιο ήταν, αν θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα? Ναι. Αρχικά έκανα και με το σχολείο στην
εκπαίδευση, μετά διάβαζα και μετά κατευθείαν πήγαινα για το φροντιστήριο ξανά την εκπαίδευση. Και μετά το βράδυ μπορεί να διάβαζα, αν είχα πολλά, αλλιώς ξεκουραζόμουν. Ελεύθερο χρόνο έβρισκες? Ναι, έβρισκα. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν συνέχεια πάνω από το βιβλίο. Έβρισκα και τον ελεύθερο χρόνο, συνδυάζοντας και τα δύο, και τη μελέτη, αλλά και να ξεκουράζεσαι. Γιατί άνθρωπος είσαι, δεν πρέπει να αφήνεις τα βιβλία και όλη αυτή τη σχολική επίδοση να σε καταβάλει. Μπορείς να το συνδυάσεις. Υπήρχε κάποιο μυστικό, ας πούμε, στη δική σου προετοιμασία? Κάτι που θα μπορούσε, ας πούμε, να το πεις και στα παιδιά που θα δώσουν ίσως του χρόνου, ώστε, δεν ξέρω, κάποιο κόλπο που εσένα σε βοήθησε? Το διάβασμα, εντάξει, απαιτείται διάβασμα, δεν γίνεται να πετύχεις τους στόχους αν δεν διαβάζεις. Ωστόσο, και να έχεις και ηρεμία και ψυχραιμία, να μην πανικοβάλλεσαι και να έχεις και αισιοδοξία, ώστε να μπορείς να πετύχεις τα στόχους. Εσένα ο στόχος σου ποιος ήταν φέτος? Εμένα μου άρεσε αρχικά η ψυχολογία και ξεκολουθεί αυτός να είναι ο στόχος μου. Θεωρείς ότι θα τον πιάσεις το στόχο αυτό? Ναι, θεωρώ μάλλον ότι θα τον πιάσει. Σου εύχομαι και εγώ να τον πιάσεις το στόχο το συγκεκριμένο και ό,τι επιθυμείς φυσικά, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ονομάζομαι Δήμητρα Βασιλοπούλου, είμαι από το 4ο γέλα Αγρινίου και έγραψα 18.524 μόλι. Σε ποιο πεδίο? Ανθρωπιστικό. Ωραία. Θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα ξεκινώντας για την φετινή σου προσπάθεια, για το πώς προετοιμάστηκες, πώς σου πάνε τα πράγματα. Ωραία. Η προετοιμασία ήταν σε γενικές γραμμές normal, κανονική. Όμως, δεδομένου των συνθήκων καραντίνα και κορονοϊούς, ήταν δυσκολότερο σίγουρα. Βέβαια, πολλά παιδιά λένε ότι τα ευνόησε ο περισσότερος χρόνος που είχαν. Για μένα όμως δεν ήταν αυτά τα πράγματα. Είχαμε δυσκολίες σύνδεσης. Δυσκολίες σύνδεσης κυρίως. Λιγότερο χρόνο, οκ. Okay. Εντάξει, όμως εν τέλει όλα πήγαν ομαλώς. Ουσιαστικά πρόλαβες την επόμενη ερώτησή μου, γιατί θα σε ρωτούσα πώς σου φάνηκε η φετινή χρονιά με όλες αυτές τις ιδιομορφίες που είχε, από την άποψη ότι είχε τηλεεκπαίδευση, δεν είχε ανοιχτές αίθουσες όλο το χρόνο. Ίσως σας έβγαλε και λίγο από το πρόγραμμα το οποίο θεωρούσατε ότι θα είχατε, γιατί φαντάζομαι ότι όλα τα παιδιά δεν περιμένουν να φτάσει η τρίτη λυκείου για να υπολογίσουν το πώς θα προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες. Άρα θα ήθελα να μου πεις αν πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι που σε γενικές γραμμές εσένα μου είπες ότι δεν σε βοήθησε τόσο. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες για εσένα από αυτό? Σίγουρα το διαδόσιο δεν συγκρίνεται με το μάθημα. Οι απορίες ήταν περιορισμένες γιατί δεν είχαμε το χρόνο. Ας πούμε, ήταν δύσκολο να πάρουμε έναν καθηγητή στο Skype, τηλέφωνο και να του πούμε «κολλάω σε αυτό το μάθημα». Ενώ ο διαδόσιο ήταν πολύ πιο εύκολο το μάθημα, τα διαλύματα. Επίσης, όταν δεν έρχεσαι σε επαφή με τους συμμαθητές σου, είναι αλλιώς. Οθεί ο ένας τον άλλον να κάνεις καλύτερη προσπάθεια, και όταν είσαι στο δωμάτιό σου με ένα τάμπλετ μπροστά σου, σίγουρα δεν βοηθάει. Και επίσης, κάτι άλλο που μας δυσκόλεψε, πολλά παιδιά, όχι μόνο εμένα, ήταν το ότι δεν είχαμε τα διαγωνίσματα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο, σε ένα καθορισμένο ωράριο. Οπότε υπήρχε αναβλητικότητα, πολλά παιδιά το ακύρωναν, δεν πήγαιναν καν, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Δεν πηγαίναμε πολύ συχνά στην ώρα που τα διαγωνίσματα και τα τεστ. Θεωρείς ότι υπήρχε και θέμα μεταδοτικότητας, ενώ αν το δει και κάποιος από την πλευρά του καθηγητή, ότι αλλιώς ενδεχομένως θα παρέδιδε το μάθημα διαζώσεις και αλλιώς το έκανε μέσω της τηλεκπαίδευσης, ίσως ήταν και αυτό μία από τις δυσκολίες, ότι δεν μπορούσατε να πάρετε αυτά τα οποία θα παίρνατε μέσα από μία σχολική αίθουσα, ή αυτό νομίζεις ότι δεν έπαιξε τόσο ρόλο? Δεν έπαιξε τόσο ρόλο γιατί είμαι από ανθρωπιστικό. Οπότε τα δικά μας μαθήματα είναι πιο θεωρητικά. Ναι. Όμως, άμα μπω στη θέση παιδιών που γράφουν στον πίνακα πράξεις, μαθηματικά, φυσική, χημεία, σίγουρα πρέπει να ήταν πολύ, πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Εσύ που στόχευες? Στόχευα για σώματα ασφαλείας και στρατό. Θα δώσω τα αθλήματα σε κάνα δύο μέρες. Αν μου πάνε όλα καλά, ελπίζω να περάσω. Σου εύχομαι να πάνε όλα καλά και ό,τι καλύτερο. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελες να πεις για τα παιδιά που θα δώσουν του χρόνου πανελλήνιες? Αν υπάρχει για εσένα κάποιο μυστικό, κάτι που σε βοήθησε, κάτι το οποίο θεωρείς ότι αν το ξέρει και κάποιος άλλος θα βοήθησε και αυτόν, ας πούμε. Να. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Κάποια συμβουλή επί της ουσίας. Επανάληψη. Επανάληψη νομίζω είναι η δασκάλα όλων. Τίποτα ιδιαίτερο. Νορμάλ διάβασμα, κανονικές εξόδους, όχι με υπερβολή. Όλα με μέτρα, πιστεύω. Άρα εσύ είχες χρόνο να φανταστώ φέτος, είχες ελεύθερο χρόνο. Ναι. Δεν είσαι από τα άτομα τα οποία χρειάστηκε να αφοσιωθούν 24 ώρες το 24ωρο πάνω σε αυτό. Δεν είναι υπερβολή και δεν νομίζω ότι ισχύει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.